Πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΙΝΑΛ, τον Μιχάλη τον Κατρίνη, βουλευτή Ηλίας, για τα όσα συνέβησαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με την ομιλία Ζελένσκι. Από αυτό θέλω, κύριε Κατρίνη, να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας. Θέλω ένα σχόλιο σας για τα όσα συνέβησαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είχαμε και αποχωρήσεις, αλλά είχαμε και όρθιους βουλευτές της Εθνοσυνέλευσης να χειροκροτούν τον Ουκρανό Πρόεδρο. Καλησπέρα, κύριε Μαυρίδη, καταρχάς. Είναι γεγονός ότι η εξέλιξη που πήρε η ομιλία του Πρόεδρου της Ουκρανίας ήταν πολύ δυσάρεστη και ευνηδιαστική. Και το λέω αυτό γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έδωσε το παρόν την Πέμπτη στην Ολομέλεια σε μια κίνηση τιμής προς το λαό της Ουκρανίας που αντιστέκεται στη ρωσική εισβολή. Και αυτή η τιμή βεβαίως αποδόθηκε στο πρόσωπο του Προέδρου, του κ. Ζελένσκι. Εμείς είχαμε ενημερωθεί μόνο για την ομιλία του κ. Ζελένσκι. Δεν υπήρχε ενημέρωση για οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση, οποιοδήποτε άλλο προσώπου, πόσο μάλλον όταν αυτό αφορά μαχητές παραστρατιωτικών οργανώσεων που δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία και βεβαίως ερμηνεύοντας και τα αισθήματα όλων των Έλληνων πολιτών που είναι αλληλέγγυοι απέναντι στους Ουκρανούς, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο αποδεκτό. Ζητήσαμε εξήγηση από τον Πρόεδρο της Βουλής. Μας είπε ότι ενημερώθηκε μόλις 10 λεπτά πριν από την διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση είναι εμφανής οι ευθύνες και του Πρόεδρου της Βουλής, αλλά νομίζω και της Ουκρανικής Προεδρίας, που μια διαδικασία και μια ομιλία που θα έπρεπε να είναι φόρος τιμής και αναγνώρισης στο λαό της Ουκρανίας, μετατράπηκε σε μια, νομίζω, πολύ σε μια διαδικασία που δεν τιμά τη δημοκρατία και δεν τιμά και την ίδια την αντίθεση του Ουκρανικού λαού. Μας καταγγέλθηκε από βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου ότι νωρίτερα πριν ξεκινήσει η μετάδοση του μηνύματος του κυρίου Ζελένσκι υπήρξαν αυτές οι φιγούρες των μαχητών, ήδη υπήρξαν στα μόνιτορ του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εσείς αντιληφθήκατε κάτι τέτοιο? Δηλαδή στις δοκιμές, αν θέλετε. Έγινε, ναι. Δεν έγινε κατά αντιληπτό σε κάθε περίπτωση. Κοιτάξτε να βρείτε. Υπήρχε μια συνεννόηση του Προεδρείου της Βουλής, του Πρόεδρου της Βουλής, με την Ουκρανική Προεδρία μέσω της Πρεσβείας. Εμείς αναρωτήσαμε για να έχουμε γνώση του προγράμματος. Μας διαμηνήθηκε και ενημερωθήκαμε ότι αυτό θα αφορά μόνο το μήνυμα του Προέδρου Ζελένσκι και τίποτα άλλο. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, πρώτον, ότι θα συμμετάσχουν και άλλα πρόσωπα εκτός του Προέδρου Ζελένσκι, πόσο μάλλον όταν αυτά τα πρόσωπα καμία σχέση δεν έχουν με δημοκρατικές διαδικασίες ή με το μήνυμα το οποίο θέλει να περάσει ο ελληνικός λαός απέναντι στους Ρώσους εισβολής και συμπαράσταση στους Ουκρανούς πολίτες. Επίσης, θέλω να σημειώσω ότι θα περιμέναμε από τον Πρόεδρο Ζελένσκι να κάνει μια αναφορά. Ναι, αυτό νομίζω το περίμενε όλο ο ελληνικός λαός και απογοητεύτηκε. Και στην εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974 είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση που βιώνει αυτός σήμερα ως πρόεδρος της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή. Θα περιμέναμε λοιπόν να υπάρχει μια αναφορά, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αμαυρώθηκε αυτή η πανηγυρική σε εισαγωγικά ομιλία του Πρόεδρου της Ουκρανίας από την συμμετοχή ατόμων που δεν έχουν καμία σχέση, επαναλαμβάνω, με τη δημοκρατία ούτε με το μήνυμα συμπαράστασης του ελληνικού λαού απέναντι στον Ουκρανικό λαό. Να πάμε στην οικονομία και αν θέλετε να σας πάω και σε κάτι που εμάς εδώ είναι στις πρώτες γραμμές της επικαιρότητας, στην λειτουργία λιγνητικών μονάδων. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση βάζει πολύ κρασί στην... πολύ νερό στο κρασί. Πολύ νερό, έχετε δίκιο, ναι, βεβαίως. Πολύ νερό στο κρασί της και επαναφέρει τις λιγνητικές μονάδες, κάτι για το οποίο είχε αποφασίσει να μην το κάνει και μάλιστα να έχουμε απανθρακοποίηση, απολιγνητοποίηση πολύ γρηγορότερα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Πώς το κρίνετε αυτό? Θέλω ένα σχόλιο. Θα σας πω, κύριε Μαυρίδη, εμείς σαν ΠΑΣΟΚ είμαστε προφανώς υπέρ της πράσινης αυτόνομης ενεργειακής μετάβασης, που είναι ένας στόχος ευρωπαϊκός. Όμως, ο φιλόδοξος αυτός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο να πάμε σε μια ενεργειακή αυτονομία και απεξάρτηση από τις κλασικές μορφές ενέργειας όπως είναι ο άνθρακας, θα πρέπει να είναι συμβατός και με τις αντοχές νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Να μην φτάσουμε στο σημείο να ακούει ο κόσμος από λιγνητοποίηση, από ανθρακοποίηση και να σκέφτεται πόσα ευρώ παραπάνω πρέπει να πληρώσει με μια λογαριασμό λόγω αυτού του κύματος ακρίβειας που βιώνει εδώ και αρκετούς μήνες και φοβάμαι ότι θα βιώσει για αρκετό καιρό ακόμα. Είναι σαφές επίσης ότι αυτό που λέμε από λιγνητοποίηση ήταν περισσότερο μια προσπάθεια επικοινωνιακή της κυβέρνησης και μάλλον και του Πρωθυπουργού να φιλοτεχνήσει ένα φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ, παρά μια στρατηγική απόφαση που είχε σχεδιαστεί σωστά, έτσι ώστε να υπάρχει μια μετάβαση χωρίς να επιβαρύνεται
ο πολίτης υπέρμετρα και χωρίς βεβαίως η χώρα να είναι εξαρτώμενη από μεγάλες αγωγές φυσικού αερίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, το καταλαβαίνουμε και το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά και θα το πληρώνουμε για αρκετά μεγάλο διάστημα. Τώρα λοιπόν, με αφορμή την προσπάθεια της Ευρώπης να απεξαρτηθεί από τη Ρωσία, βλέπουμε να υπάρχει ένας επαναπροσδιορισμός και στο ενεργειακό μείγμα με συμμετοχή του Λιγνίτη. Βλέπουμε στροφή 180 μοιρών από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, ενεργοποίηση των μονάδων των λιγνητικών και υπό την απειλή διακοπής παροχής φυσικού αερίου. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν υπήρχε σχεδιασμός και δεν υπάρχει σχεδιασμός, κύριε Βαδρίδη. Εγώ το τόνισα και στην τοποθέτησή μου χτες στο Φόρουμ των Δελφών. Δυστυχώς η χώρα βρίσκεται σε μια ενεργειακή δίνη, στην οποία η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο, δεν έχει στρατηγική και δεν μπορεί να δώσει λύσεις που να είναι κυρίως ανεκτές από τις επιχειρήσεις στα νοικοκυριά. Υπάρχει χειραγώγηση των τιμών, υπάρχει λειτουργία καρτέλ. Το λένε ευθέως αρκετοί βουλευτές, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τι λέτε? Θα σας πω, εγώ το είπα και στην τοποθέτηση χθες, το έχουμε πει και στη Βουλή. Δυστυχώς η αγορά της ενέργειας λειτουργεί με όρους ολιγοπόλιου στην Ελλάδα. Και λειτουργεί με όρους ολιγοπόλιου. Ναι, ουσιαστικά και μιλούμε για 4 παρόχους ιδιώτες, συν τη ΔΕΗ 5. Είναι 18 πάροχοι προμηθευτές, οι οποίοι διαρευνάται η ιστορία με την ρήτρα αναπροσαρμογής και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το κατά πόσον όντως υπάρχει ανταγωνισμός ώστε ένας καταναλωτής να επιλέξει τη μία ή την άλλη εταιρεία. Βλέπουμε δυστυχώς και φαινόμενα, κύριε Μαυρίδη, όπου τα σταθερά τιμολόγια μετατρέπονται σε κειμενόμενα χωρίς έγκριση. Μονομερός. Αυτό λέω, χωρίς έγκριση και έγκαιρη ενημέρωση στους καταναλωτές. Και έχουμε και φαινόμενα, αν θέλετε να προσθέσω, και έχουμε και φαινόμενα, μας το κατήγγειλε και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Παπαστεργίου, ότι αρκετοί εκ των παρόχων δεν καταβάλουν τα δημοτικά τέλη που εισπράττουν από τους καταναλωτές. Εντάξει, αυτό είναι σοβαρό, αφορά τους Δήμους, αλλά τώρα όσον αφορά τους καταναλωτές και τους πολίτες, το γεγονός ότι γίνεται μονομερής μετατροπή συμβολέων ώστε να επιβάλλεται ρήτρα προσαρμογής και αυτή τη στιγμή σε κάθε νοικοκυριό να φτάνουν λογαριασμοί ρεύματος 900, 800, 1000 ευρώ με τη ρήτρα να είναι το 70% του κόστους και να υπάρχει μια ρυθμιστική αρχή ενέργειας που απλώς παρακολουθεί το γεγονός και όχι μόνο δεν επιβάλλει όσο οφείλει, κύριε Μαυρίδη, τα νέα πρότυπα και διαφανή πρότυπα λογαριασμών που πρέπει να έχουν ώστε να μην είναι στα ψηλά γράμματα, να μην παραπέμπονται σε νόμους ή σε μηνύματα όπως κάνουν οι εταιρείες ενέργειας και μπερδεύουν πολλές φορές καταναλωτές. Εδώ λοιπόν σε μια ενεργειακή ακρίβεια η οποία θα αυξάνεται και η οποία είναι πολύ επώδυνη για τη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών οικοκυριών και των ελληνικών επιχειρήσεων, θα πρέπει να υπάρχει ένα τείχος προστασίας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν κανόνες, θα πρέπει η αγορά να ρυθμιστεί, θα πρέπει η κυβέρνηση να επιβάλλει και πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής και τα νέα διαφανή πρότυπα λογαριασμών, ώστε να μην παραπλανώνται οι πολίτες και να μην πληρώνουν υπέρμετρες χρεώσεις. Εξάλλου δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της ΡΑΕ, στα τέλη Γενάρη, είπε ότι σε ένα λογαριασμό 100 ευρώ, μόνο τα 30 είναι το ρεύμα, όλα τα υπόλοιπα είναι οι λοιπές χρεώσεις, που δεν καταλαβαίνω το λόγο για τον οποίο πρέπει σήμερα οι πολίτες, με αυτή την κρίση, με αυτή την κρίση στην αγορά, στην οικονομία, την πτώση τζίρου και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, θα πρέπει να πληρώνουν χρήματα, ώστε, κύριε Μαυρίδη, στην Ελλάδα όλοι να πληρώνουν την ενεργειακή κρίση πλην των 18 εταιρείων ενέργειας. Αυτό λοιπόν και πρέπει να σταματήσει και πρέπει να υπάρχει ένα έλεγχο. Και δεν μπορεί αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής να την επομίζεται μονάχα ο καταναλωτής, αλλά όχι αυτός που παρέχει το προϊόν, το ηλεκτρικό ρεύμα. Κύριε Μαυρίδη, κοιτάξτε, η αγορά ρεύματος στην Ελλάδα ήταν και ένα αντικείμενο διαφωνίας που θες με τον πρόεδρο του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα είναι η μόνη στην οποία το 100% της παραγόμενης ενέργειας περνάει μέσα από το χρηματιστήριο και δεν έχουμε διμερή συμβόλαια. Η ελληνική αγορά είναι η μόνη που το 100% των τιμών της χονδρομπορικής τιμής ρεύματος περνάει απευθείας στους καταναλωτές. Αυτό δεν σημαίνει πουθενά αλλού στην Ευρώπη, συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Άρα ένα μοντέλο, το λεγόμενο target model, το οποίο, να είμαστε και δίκαιοι, αυτό ήρθε επί ΣΥΡΙΖΑ ως κοινοτική οδηγία μεν, αλλά δεν διαμορφώθηκε κατάλληλα στα ελληνικά δεδομένα δε, εφαρμόστηκε και η εφαρμογή του δείχνει ότι αποβαίνει εις βάρος των πολιτών. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει επαναρρύθμιση με βάση τους όρους της ελληνικής αγοράς. Πρέπει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να δοθεί δυνατότητα να είναι δυνατότητα σε όλους τους πολίτες και όχι μόνο στις μεγάλες εταιρείες ενέργειας και θα πρέπει να υπάρχει και ένας επανασχεδιασμός της απολιγνητοποίησης, απανθρακοποίησης. Η τάση είναι να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να έχουμε ενεργειακή αυτονομία, όμως αυτό θα πρέπει να γίνει με όρους ομαλής μετάβασης, το επαναλαμβάνω και επιμένω σε αυτό, ώστε να μπορούν να αντέξουν αυτή τη μετάβαση και οι πολίτες και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις στη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά, κύριε Μαυρίδη.